Σήμερα Παρασκευή 15 Ιανουαρίου του 2019, η πρώτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, να ευχηθώ σε όλους υγεία, σε εσάς και στις οικογένειές σας και να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά. Έχουμε απαρτία, είμαστε παρόντες 22 αχώντες 5, μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίες. Και παραγωγικό και δημιουργικό να είναι το έργος αυτού για το Δημοτικό Συμβούλιο. Στους συναδέλφους, συναδέλφισες, τους συνδημότες μας, συνδημότησές μας, να ευχηθούμε το 2016 στον καθένα μας προσωπικά ευτυχία, υγεία, χαρά, και οικογενειακή και προσωπική και ένα καλύτερο, πιο αποδοτικό 2016 για το Δήμα Μηδέου, διότι πραγματικά πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τον καιρό, να δώσουμε διέξοδα που έχουν δημιουργηθεί από την γενικότερη συγκυρία, αλλά και από ευθύνη δική μας που πιθανώς να μην έχουμε αντιμετωπίσει τα θέματα όσο σωστά θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν το 2016 έχουμε μια πιο επικοδομητική παραγωγική χρονιά για το Δήμα Μηδέου. Ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε Παπαχρήστη. Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο, μάλλον θα του υπενθυμίσω την περασμένη τετραετία, κατά την οποία εμείς ήμασταν διοίκηση, εγώ και οι συνάδελφοί μου είχαμε στοχοποιηθεί και σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε τακτές συνεδριάσεις, φέραμε το θέμα της αρνημιστίας. Ότι τα παίρνουμε παράνομα, ότι και αυτό, και δεν τις ψηφίζατε έτσι. Και πολιτικά και ουσιαστικά δεν τις ψηφίζατε και στις επιτροπές, στους προϋπολογισμούς των συνεδριάσεων που κάνανε για ψήφιση προϋπολογισμού και της ΔΙΚΕΑ και των νομικών προσώπων και της ΔΕΠΕΦΑ. Εδώ βλέπω ότι με τη στάση σας τελικά ήταν να το παραδεχτείτε, θα έπρεπε να το παραδεχτεί ο Δήμαρχος, ότι ήταν πολιτικό έτσι. Λέγαμε να ρίξουμε λάσπη στον ανεμιστήρα και τίποτα άλλο. Και όχι μάλλον αυτό, όχι μόνο αυτό, έχουμε και ένα φαινόμενο, και εδώ θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο, πόσο ηθικό είναι αυτό το παρακάτω, ότι ναι, μεν παίρνουν όλοι πλέον τις αντιμνηστίες τις οποίες εμείς συμφωνούμε έτσι. Δεν διαφωνήσαμε. Εσείς ήταν αυτοί που ήσασταν απέναντι σε αυτά τα θέματα με τον πρόεδρο του Ξινού Νερού. Πρόεδρος του Ξινού Νερού είναι ο κ. Τασιόπουλος. Ο οποίος όμως δεν είναι από δημοτικό σύμβουλο. Πρώτη μου ερώτηση είναι αν θεσμικά μπορεί να είναι. Δεύτερο. Παίρνει μια αντιμνηστία, επιβαρύνεται λοιπόν η επιχείρηση με 1.165 ευρώ για αυτό το άτομο. Παίρνει μισθό. Παίρνει μισθό. Θέλετε την απόφαση. Μισθό παίρνει, αλλά όχι 1.165. 1.165 μεικτά είναι, έτσι, γιατί τα λέγατε μεικτά. Τέλος πάντων, είναι κάπου 800 ευρώ, είναι 760, 700, αλλά η επιχείρηση που παίρνει 1.160. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, ερχόμαστε και συμπληρώνουμε όλο αυτό, άκουσον με τι. Του δίνουμε και αναθέσεις του Προέδρου σε σιδηροκατασκευές. Εδώ υπάρχει ασυμβίβαστο. Το ηθικό δεν είναι ηθικό, είναι ανήθικο, έτσι δεν το συζητάμε. Υπάρχει όμως το ασυμβίβαστο. Να είναι πρόεδρος του Ξινού Νερού, να συμμετέχει στο. Είναι, νομίζω είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του. Του Πρόεδρου. Πρόεδρος. Λοιπόν, άρα του δίνουμε και αναθέσεις. Και αν θέλετε να δούμε και απόφαση αναθέσεως, θα φέρω και την απόφαση αναθέσεως. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τα ερωτήματα θα θέσω. Ήθελα λίγο να ρωτήσω τον Δήμαρχο με τους παιδικούς σταθμούς τους καινούριους, τους δύο και τον νηπιαγωγείο. Σε ποια φάση βρίσκονται, γιατί είχε πει τότε ο Δήμαρχος ότι αρχές του έτους θα γίνουν κάποιες μεταφορές από τα παιδιά μας, έχουν ενοχλήσει αρκετοί γονείς, πιστεύω και κάποιους άλλους δημοτικούς συμβούλους εκτός από μένα. Και επειδή τους βλέπουμε σχεδόν έτοιμους, πότε θα ξεκινήσουν. Είχατε πει τότε είχε ένα θέμα με τον ενεργειακό επιθεωρητή. Και ότι θα γινόταν μέσα σε ένα μήνα. Τον Οκτώβριο, δηλαδή, που τέθηκε το ερώτημα, δεν έχουμε καμιά σαφή απάντηση για το πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία τους και αν ξεκινήσει τώρα. Ένα άλλο θέμα είναι, το ξανάθεσε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι τι θα γίνει με τα δέσποτα. Έχει παραγίνει το κακό, δηλαδή πρέπει κάπου να επιληφθεί και ο Δήμος, κάτι πρέπει να γίνει, τις φιλοζωικές, δεν ξέρω πώς θα γίνει όλη η διαδικασία, αλλά κυκλοφορούν πάρα πολλά δέσποτα και συνέχεια αυξάνονται από ό,τι βλέπουμε. Και ένα άλλο επίσης θέμα με τις λακκούβες. Πότε προβλέπετε να μπουν, να τακτοποιηθούν δηλαδή οι λακκούβες σε κάποιους δρόμους που είναι πολύ επικίνδυνοι, που περνάνε σχολικά λεωφορεία και τέτοια. Πότε προβλέπετε να πέσει η πίστα σε αυτούς τους δρόμους. Αυτά τα ερωτήματα είχα. Ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε.
Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο, τον δήμαρχο και τον πρόεδρο της ΔΕΤΕΠ. Θέλω να συγχαρώ γιατί ήρθαν στην πραγματικότητα. Όλοι θα διαπιστώσατε και μάλλον όλοι θα γνωρίζατε το 2010 τι χλεβασμό διάστηκα όταν μίλησα για βιομάζα. Όλοι θα την ακούσατε και την ακούμε. Βέβαια, πέρα από αυτά που έλεγε ο δήμαρχος, ήθελα να κάνω κάποια ερώτηση. Και μάλλον έπρεπε να μας λέτε τα συμπεράσματα του συνεδρίου, γιατί είδα τόσο καιρό περίμενα, δεν ήρθε κάποιο συμπέρασμα. Να δούμε, αυτή η προσέγγιση είναι υποκριτική, είναι πραγματική, την πιστεύουν, διότι εδώ πρόκειται μια πυριαέτα, μια κολοτούπα πολιτική πολύ μεγάλου μεγέθους. Και κάποια στιγμή πρέπει να ζητάμε και συγγνώμη για αυτά που λέγαμε στον κόσμο, διότι κάπως έτσι κοροϊδέψαμε και στις εκλογές με διάφορα άλλα θέματα και φτάσαμε σε κάποια αποτελέσματα. Βέβαια εδώ οφείλω να πω, δήμαρχε, ότι εδώ είσαι ασυναγωνιστός εδώ, δεν μπορεί να σε συναγωνιστούμε, εδώ σας βγάζω το καπέλο, διότι ξέρεις να παίζεις τον λαό και να κάνεις κολοτούπες πολιτικές, όμως έχεις υποχρέωση να μας ενημερώνεις τουλάχιστον για τα συμπεράσματα ενός συνεδρίου, γιατί έτσι γίνεται σε όλα τα συνέδρια, και κάποια στιγμή, αν μη τι άλλο, εάν θέλουμε να έχουμε ένα πολιτικό ήθος και να λέμε κάποια πράγματα με την ακρίβεια, να λέμε κάναμε λάθος, συγγνώμη. Διότι αν μου πείτε οτιδήποτε, θα ρακαστώ να βγάλω όλα τα πρακτικά, να βιντεοσκοπήσω ό,τι λέγατε και να τα βγάλω στη δημοσιότητα, για να αποδείξω αυτά που λέω ότι είναι αληθή. Όμως, σήμερα αυτό που θέλω να πω και να επισημάνω είναι σημαντικό, ότι καταλάβατε ότι με ψέματα και με κοροϊδίες ο τόπος δεν πάει μπροστά και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όταν έχουν μία δυναμική, εμείς να τα αποδυναμώσουμε. Η βιομάζα είναι μια πραγματικότητα, και εδώ κύριοι συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω το εξής. Τον 12ο μήνα, τον Δεκέμβριο, ακυρώσατε 13 μελέτες για την τηλεθέρμανση. Που αφορούν τηλεθέρμανση. Τελικά τι πιστεύετε? Αυτή η προσέγγιση της βιομάζας που ανακοίνωσε ο κύριος δήμαρχος και δεν τέπα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Μια προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί ακυρώσατε τις μελέτες όλες? Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Τι είναι, δηλαδή υπάρχουν ερωτήματα βασικά και ουσιαστικά, που εγώ θεωρώ ότι όλους τους δημοτικούς συμβούλους πρέπει να μας προβληματίζουν τέτοιες πολιτικές προσεγγίσεις ή τέτοιες, αν θέλετε, αποφάσεις λαμβάνοντας. Διότι δεν μπορεί τη μία μέρα, πριν ένα μήνα, να λέμε ακυρώνουμε διότι είναι παρούφες, διότι είναι απελοφιλοσοφίες, διότι είναι όρημα θερινής νυχτός, και την άλλη μέρα κάνουμε συνέδριο και να λέμε η πιο σωστή προσέγγιση για τη βιομάζα. Αυτό ήθελα να το επισημάνω έτσι, για να αντιληφθούμε ο καθένας ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Και βέβαια, κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, περιμένετε και κύριε Πρόεδρε της ΔΕΤΕΠΑ, περιμένουμε να σας ανακοινώσετε τα συμπεράσματα του συνεδρίου. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι την πρώτη φορά άκουσα από τον κύριο Παπαχρήστου εδώ όσον αφορά για το ξινό νερό και τον κύριο Τασόπουλο, εμένα μου προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα. Ο κύριος Τασόπουλος έχει πραγματικά την ικανότητα να είναι πρόεδρος της πιο σημαντικής δημοτικής επιχείρησης, και ποια τα κριτήρια που κρίνουν την ικανότητα ενός ανθρώπου να διευθυντεύει την πιο μεγάλη δημοτική επιχείρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή? Ή μήπως εικονικά έχουμε τον κύριο Τασόπουλο και ως συνήθως ως την τακτική του κύριου Θεοδωρίδη, που μάλλον το κάνει αυτός? Είτε το ένα είτε το άλλο πάντως, η αντιμυστία, απλά για να έχουμε έναν εικονικό πρόεδρο και να ικανοποιήσουμε ίσως προεκλογικές δεσμεύσεις, είναι κάτι πραγματικά το οποίο ενοχλεί, και ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Ευχαριστώ πολύ. Πιθανώς και οι δημοτικοί σας σίγουροι το γνωρίζανε. Ότι κάνει 165 ευρώ. Εδώ ήταν ο κύριος Δήμαρχος, και παίρνει 200. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αποκολλήσατε σήμερα. Ναι, δεν είμαι, δεν ξέρω αν δεν είσαι εδώ, αλλά είναι, αποτελεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι σημαίνει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Όχι, τίποτα. Λέω γιατί δεν τα λέγατε τότε. Λοιπόν, κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να πάρει το λόγο? Αφού του Προέδρου, ορίστε κύριε Κόλκα. Παρακαλώ, είστε. Πριν από εδώ σε όλους σας, ήρθε ένα μήνυμα και ειλικρινά γέλασα και με την ΚΕΔΕ. Λέει θα παρευρεθεί κανένας, λέει, από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Αλεξανδρούπολη για τη βιομάζα και για τα σκουπίδια και αυτά. Λέω ένας νοικοκύρης, λέει, ότι Πέμπτη δεν μπορεί να ξεκινήσει, έχει προγραμματίσει τη ζωή του. Τι ενημέρωση είναι αυτή η Πέμπτη? Σας ενημέρωσε ο Δήμος? Λέω, ο Δήμος θα μας ενημερώσει την Παρασκευή. Αν θα μας ενημερώσει. Τηλέφωνο σας πήραν την ΚΕΔΕ? Ναι. Και πρέπει να γίνει ένα παράπονο, όχι να μας λένε τι να ψηφίζουμε,
να λένε και ένα μήνα πιο μπροστά όταν έχουν τέτοια σοβαρά θέματα. Δεν με έχανε να τους χειροκροτάμε, ευχαριστώ. Μαρία, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς το ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ακριβώς προϋποθέσεις θέλει ένας συμπολίτης μας για να πάρει μια βεβαίωση, περιβόητη βεβαίωση αυτή του μόνιμης κατοικίας. Γιατί τώρα τελευταία και παλιότερα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα πάνω σε αυτό το θέμα. Ή γιατί εγώ μένω στο Αμίντιο και εδώ ακριβώς θέλουμε να μας πείτε τι προϋποθέσεις θέλετε να μην τρέχουν στις εισαγγελίες και τα λιπορείτε τον κόσμο. Φτάνει πια. Θέλω να δώσει κάποιος μια απάντηση υπεύθυνη. Για το παιδικό, για το παιδαγωγείο πάνω. Είχαν πει το Δεκέμβριο να τελειώσει το θέμα και ακόμα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό μόνο ήθελα. Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχηθώ στους δημοτικούς και όλους συναδέλφους καλή χρονιά με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και στους δημότες μας το ίδιο. Να ξεκινήσω από το τέλος, είπε ο κύριος Κόλκας για την ΚΕΔ. Κύριε Κόλκα, σε αυτό που σας πήρε τηλέφωνο ή σας έστειλε το μήνυμα, να του λέτε να σας ειδοποιούσε ένα μήνα πριν. Ξέρετε, εμείς ήμασταν ενημέρωτοι και οι αντιπολίτες ήταν ενημερωμένοι να το φέρατε θέμα και να ζητούσατε, αφού είστε εσείς ενημερωμένοι και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, να φέρνατε το θέμα εσείς για να στέλνουμε εκπρόσωπο στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς ήταν η δικιά μας απόφαση να το χειριστούμε στο θέμα. Αν εσείς είχατε διαφορετική άποψη, να το φέρατε πιο νωρίς. Αφού ήταν ενημερωμένοι. Αυτό που σας ενημέρωσε να του λέγατε να σας πάρει ένα μήνα πριν. Όχι σε εμάς. Είναι απαράδεκτη και κάπως κάθονται σε τέτοια απόσταση. Επίσης, όσον αφορά για το ξινό νερό, το θέμα μπαίνει αν είναι νόμιμο η απόφαση. Και έχει πάρθει εδώ απόφαση. Ηθικό και νόμιμο μπαίνει το ερώτημα. Πέρασε από εδώ. Όσον αφορά για το ξινό νερό, με δική σας υπηρετιότητα απουσιάζεται από το ΔΣ της εταιρείας, όχι δεν είναι άλλο, και έχει βγει και απόφαση, αν ήξερε τι λέει, αν ήξερε, εσείς ξέρετε τι κάνετε. Αν θέλατε να συμμετέχετε και να έχετε, γιατί απέχετε από το ΔΣ. Γιατί. Δεν απευθύνεσαι στους συναδέλφους. Όχι, είναι στον δήμαρχό σου. Και να δείτε αυτό που λέγεται το ξέρω. Άλλο λόγο, εσύ δεν μπορεί να λείψετε. Ο δήμαρχός του έδωσε έγγραφο, θα σας το φέρω, που λέει δεν χρειάζεται να είναι η αντιπολίτευση. Όχι, δεν ξέρω να γνωριζόμαστε εδώ. Το ιδέα του πάτε. Πού δεν χρειάζεται. Να είναι μέσα στο διάδεδο σύμπαν. Έδωσε εσύ. Και από μέσα το γραπτό. Ο δήμαρχός του. Μα είσαι και από μέσα. Ο δήμαρχός σας έχει δώσει εισήγηση, χαρτί που ισχυρίζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας ότι δεν χρειάζεται να είναι αντιπολίτευση. Τι λέτε, κύριε Σουηδία. Ωραία, λοιπόν, θα σας το φέρω, κύριε συνάδελφοι, και μετά να κοιταχτείτε όλοι μαζί. Να δείτε πώς σας κοροϊδεύουν. Να κοιταχτείτε όλοι μαζί τις αντιπολίτευσεις. Άσο να σας κοροϊδεύουν. Κύριε Σουηδία, ένα λεπτό. Θα σας το φέρω. Δηλαδή, εδώ παραποιούμε και πρακτικά και όλα. Ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα. Εγώ, κύριε συνάδελφοι, δεσμεύομαι να σας φέρω το χαρτί αυτό. Παρακαλώ πολύ. Εγώ απευθύνομαι στο σώμα και σε όλους. Ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα στις μειοψηφίες να εκπροσωπούνται σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων που έχει ο Δήμος. Εσείς για δικό σας λόγο αποχωρήσατε, δεν δεχτήκατε να πείτε. Εσείς, όχι ο Δήμαρχος Αμυντέου, λοιπόν, νομοδότησε. Σας απαντώ λοιπόν ακριβώς αυτά που λέτε. Εσείς συμφωνώ, ο Δήμαρχος έδωσε γραπτό ότι δεν γραπτή. Λοιπόν, εισήγηση ότι δεν χρειάζεται. Εγώ θα παρακαλέσω. Θα παρακαλέσω πολύ, αν θέλετε να πείτε κάτι, να ζητήσετε το λόγο. Μην διακόπτετε τον αντιδήμαρχο, έτσι όπως σεβαστήκαν και σεβάστηκαν. Να σας ακούσουν, το ίδιο οφείλετε να κάνετε. Ορίστε και συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η δημοκρατική αντίληψη των πραγμάτων από την αντιπολίτευση. Μόλις παίρνω το λόγο, ούτε ένα λεπτό μίλησα. Καπάκι να μιλήσετε, γιατί τόσο άκουσες, κύριε Ιωσήφιδη. Γιατί δεν παρακούω άλλο. Δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά σα. Δεν παρακούω βλακίε. Εμεί πώ σα ανεχόμαστε. Παρακαλώ κύριε Σουηδί. Αυτό που λέτε, το ξαναλέω, να το κρίνουν οι συντημότε μα. Αυτή είναι η αλαζονία. Δεν ξέρω τι συμβούλου. Να δω πώ κοροϊδεύετε του συναδέλφου. Δεν ξέρω τι συμβούλου έχετε και αν σα καλλιεργούν τον εγωισμό ότι η άποψή σα είναι η καλύτερη και σωστότερη στον νομό και σε όλη την Ελλάδα. Αυτά αλλού. Σα το έχω πει, όχι εδώ πέρα. Να τα λέτε στους φίλους σας και στους δικούς και αυτούς που σας καλλιεργούν αυτόν τον εγωισμό. Εσύ να δω τι θα πει τους συναδέλφους όταν φέρνω το χαρτί. Να δω τι θα πείτε τότε. Είστε απολαυστικός. Συνεχίζετε αυτό που λέω. Εσείς τι θα πείτε. Συνεχίζετε. Επιμένετε ότι δεν υπάρχει. Εγώ λέω, είπα ένα πράγμα. Ότι με δική σας επιλογή απουσιάζεται από το ΔΣ του ξινού νερού και ό,τι αγωγές κάνετε, τις χάσατε.
ενημερώστε τον κόσμο. Γιατί δεν τον ενημερώνετε. Γιατί σε ψεύτη και συγκοφάτηση. Κοινό συγκοφάτηση. Γι' αυτό. Παρακαλώ πολύ. Είσαι ένα τρισμό. Κάνα τα ασφαλιστικά μέτρα. Κάνα τα ασφαλιστικά μέτρα. Τα ξέρει. Κοινό συγκοφάτηση. Κύριε Δόση. Πε τι αγωγέ που έκανα. 19 αγωγέ για να πάρω πίσω αυτά που σου λέω. Αλλά ασχολούμαι με ένα παιδάκι το οποίο δεν ξέρει. Κύριε Ιωσήφιδη, παρακαλώ πολύ αφήστε του χαρακτηρισμού του αγωγέ. Του χαρακτηρίζω και θα σα παρακαλώ πολύ. Θα το λέω μόνιμα μέχρι να φτιάξει 19 αγωγέ. Είναι ένας ψεύτης, κοινός υποφάτης. Μη με αναγκάσετε να πάρω άλλα μέτρα. Παρακαλώ πολύ. Θα πάρεις άλλα μέτρα. Ναι, η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι κόσμια και να σεβόμαστε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ τον απολαμβάνω. Και τα μάτια εδώ είναι. Κύριε Πρόεδρε, είναι απολαυστικός. Επιβεβαιώνει καθημερινά τον εαυτό του. Εγώ δεν θα σας κάνω αγωγή, γιατί σας είπα σέρνεστε πολιτικά. Και θα σας αφήσω να σέρνεστε και δεν θα σας δώσω την αξία για να. Να πείτε στους συνδημότες μας ότι διώκεστε. Σας κρίνουν οι συνδημότες μας. Επιβεβαιώνετε τον εαυτό σας. Ψεύτης και συκοφάτης εγώ. Σας είπα όποτε θέλετε να σας βγάλω κόντα στο αμύθι να σας γνωρίσουμε. Να γνωριστούμε και να συγκριθούμε. Όποτε θέλετε. Και ποιος είναι ο αλήθειας και ποιος είναι ο ψεύτης. Όποτε θέλετε, βόλτα στο Δήμο. Και να έχουμε τον ιστορικό αυτό που έχουμε πει κανονικά. Α, δεν σας βολεύει τώρα, ε. Δεν βολεύει τώρα. Παρακαλώ πολύ. Δεν περιμένω να μας βρεις, για να το σταματήσεις. Εσείς μπορείτε να βρίσετε και να κατηγορείτε. Τώρα βλακίες έλεγε, τώρα αρνεί άλλα. Μέχρι τώρα βλακίες έλεγε. Παρακαλώ πολύ. Συνεχίστε και επιπλουθέματος. Έτσι είναι. Περιστοιχίζεστε όχι μόνο από κόλακες και από προστάτες. Συνεχίστε. Προστατές. Διάβαζε αυτό που σου έχουν δώσει. Διάβαζε να πάρει το μικρόφωνο. Κύριε Παπαθρίστου, με προσβάλλετε. Θα απαντήσω το μικρόφωνο. Δεν θα απαντήσετε. Ερωτήσεις θέσατε, θα πάρετε απαντήσεις από τον Δήμαρχο. Δείτε, ή λέει ο κανονισμός, διάβασε τον κανονισμό. Διαβάζει τον κανονισμό. Λέει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, όχι και οι δύο. Διαβάζει τον κανονισμό, έχει καθόλου. Για θέματα που θέλει ο αντιδήμαρχος. Για θέματα, άρα τα ίδια δεν θα καλέσει ο δήμαρχος. Σας παρακαλώ. Είναι ο δήμαρχος, ρωτήσαμε. Άρα είναι ο λαγός. Κύριε Παπαδρίστου, τον λαγό μπροστά να ρίξει τον μύχνη και βάζουμε τέτοιο. Αυτό κάνουμε. Εγώ σε παρακαλώ. Διάβασε τον κανονισμό, τον εφάρμοσε. Τον εφαρμόζω. Διάβασε παράγραφο που λέει. Απαντάει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος. Δεν χρειάζεται. Σε δύο. Παρακαλώ πολύ. Τι κάνουμε τώρα. Ήξερα να διαβάζω και ήξερα να διαβάζω. Σα ενοχλούν οι απαντήσεις. Όχι. Εμένα δεν με ενοχλεί. Αν απαντήσει και δεν απαντήσει ο δήμαρχος, το δέχομαι. Ναι, μην τον αφήσετε. Μην τον αφήσετε να απαντήσει. Εσύ δεν πρέπει να τον αφήσει. Εγώ τον αφήνω στα θέματα που επιλέξει. Μα καλύπτουν οι απαντήσει. Ωραία. Επί ουσία τίποτα πάμε στο. Αφού απαντάνε παιδάκι, γιατί σα ενοχλούν τα διακόπτητα συνέστη. Μην έχουμε δύο φορέ. Μην παίζουμε τώρα εδώ μέσα. Δώσε ένα χαρτάκι να κάνει τέτοιο. Τι να κάνει. Κύριε Θεοδωρίδη, συνεχίστε παρακαλώ. Τελειώστε. Πρέπει να του εγκαλέσετε στην τάξη. Αυτό περί λαγού. Άλλοι είναι, αν δεν ρίξουμε το επίπεδο, κουνελοπαρέα με αυτή την έννοια. Πόσοι λαϊκοί πήγατε και προετοιμάσετε το έδαφος. 10 άτομα ρωτήστε για το ίδιο θέμα. Και το ξυλό νερό. Ποιος ήταν ο λαγός και ποιοι ήταν οι ακόλουθοι. Εγώ λέω αυτό που πιστεύω και με βάση των ερωτήσεων. Ήξερα τι θα ρωτήσετε. Εκτός αν συνεργαζόμαστε. Ρωτάτε και απαντάω. Δεν πρέπει να έχω άποψη. Είπα ότι με δική σας για το ξινό νερό απέχετε. Δεν είναι ερώτηση σημασία. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Παπαδρίστου, κύριε Ρωτήσαμε εμείς για το κοινό συμβουλίο. Πολλές σας απαντήσαμε. Αφήστε να σας απαντήσουμε όπως θέλετε. Άλλο αυτό του λέω. Μονίμως είναι εκτός θέματος. Λοιπόν, γιατί αφήνετε εκτός θέματος δεν σιωπάτε και να αφήσετε στους συνδημότες μας να γίνω ρεζίλη και να εκτύπαμε. Αφήστε. Αλλά δεν σας βολεύουν αυτά που ακούτε και διακόπτετε. Αν έχετε πολιτική μαγιά, αφήστε με αφού είμαι εκτός θέματος να ολοκληρώνω και να με κρίνουν συνδημότητα μας. Και να λένε ο Θεοδωρίδης είναι γελίος. Αλλά οι χαρακτηρισμοί, παιδάκι και αυτούς, χαρακτηρίζουν αυτούς που τα λένε. Τα παιδιαρήματα χαρακτηρίζουν εσάς. Επίσης, είναι ξεκάθαρο για το ξενό νερό, θα ολοκληρώσω τη φράση μου. Με δική σας καταγγελία από την πρώτη συνεδρίαση, δεν θέλατε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο το Συμβούλιο. Και χάσατε και τα ασφαλιστικά μέτρα και όλα. Ενημερώστε τους συνδημότες μας, αφού θέλετε την αλήθεια. Σας προκαλώ να ενημερώσετε και πού έχουμε φτάσει σήμερα, αφού είστε οι αλήθειες. Επίσης, για την ΚΕΔΕ απάντησα
και για τον κύριο Τασόπουλο σας είπα το νούμι. Για τα δέσποτα, όσο του ρωτήσατε, υπήρχε το πρόβλημα, πάτε. Το διαχειριζόμαστε με μεγάλη σοβαρότητα και αν υπάρχει άλλη πρόταση από αυτό το νόημα, κυρία Περάνη, να μας την κάνει. Πείτε μας μία πράξη που, ήταν, που προβλέπετε να την κάνουμε και δεν την κάναμε. Υποδείξτε μας. Τελειώστε. Δήμαρχε, συγχρόνια να πω κύριε Ραπούπολη. Τις ωραίες ευχές για χρόνια πολλά, για μια καλή χρονιά που ξεκινάει από ό,τι βλέπουμε έτσι πολύ ήρεμα και όμορφα. Δεν θα παίρνω το λόγο αν δεν υπήρχε μια ενορχιστρωμένη ανθρωποφαγία εναντίον ενός συμπολίτη μας, ενός συνδημότης μας, ο οποίος και λείπει, δεν είναι και παρόν ο άνθρωπος εδώ να μπορεί να πάρει το λόγο επί προσωπικού και να απαντήσει στις τοποθετήσεις των συναδέλφων της αντιπολίτευσης. Έτσι, μια επίθεση που είναι πέρα από τα όρια και πέρα από τα μέτρα. Τελικά ποιος μπορεί να είναι πρόεδρος στην κοινότητα του ξινού, στο εργοστάσιο του ξινού νερού? Να πάρουμε κάποιον από το Φιλότα, από το Πελαργό, από το Αμίντεο, από τη Λακιά, από πού. Ένας ξινονερίτης, ο οποίος έχει τιμηθεί από τους συνδημότες του, από τους συμπολίτες του, έχει εκλεγεί πρόεδρος. Συμμετέχει, είναι ένας ενεργός πολίτης και συμμετέχει για χρόνια στα κοινά. Έτσι. Πάντοτε στο ξινό νερό ένας παλιός πρόεδρος έμπαινε επικεφαλής, έμπαινε στο Διοικητικό Συμβούλιο, έμπαινε πρόεδρος στο εργοστάσιο του ξινού νερού. Δηλαδή αν κάποιος ξινονερίτης που διετέλεσε και πρόεδρος δεν πονάει και δεν ενδιαφέρεται για το εργοστάσιο του χωριού του, ποιος θα πονέσει παραπάνω? Έτσι, και τι ντοκουμέντα πρέπει να έχει? Να βρούμε έναν καθηγητή πανεπιστημίου να τον βάλουμε, κυρία Γεννητσοπούλου? Ποιο να βρούμε να βάλουμε? Βάλαμε έναν πρώην πρόεδρο, τον οποίο τίμησε το χωριό του και τον εξέλεξε, ο οποίος είναι ενεργός πολίτης και ο οποίος μπορεί και ξέρει τα προβλήματα και ποιος έχει ανάγκη δουλειά και για δουλειά και πώς πρέπει να λειτουργήσει αυτό το εργοστάσιο. Φυσικά σε συνεργασία με τον Δήμαρχο. Δεν είπαμε ότι θα κάνει το κεφαλιό του. Έτσι, οι αποφάσεις είναι συλλογικές, δεν είναι κάτι που θα κάνει και δεν θα μπορέσει να βγάλει σε πέρα σε αυτό το έργο. Έτσι, λυπάμαι για αυτή την επίθεση και έναν άνθρωπο απλό που έχει ένα χαρακτήρα ήπιο που δεν έχει δείξει ας πούμε τέτοιες διαθέσεις. Ευχαριστώ, δε θέλω. Κύριε Φερσίδη. Και χρόνια πολλά. Θέλω εγώ, πρόεδρε, να κάνω μια τοποθέτηση γιατί μπήκε ένα θέμα για την τηλεθέρμανση, για την βιομάζα και τα λοιπά. Έχω την ελευθερία να κάνω τοποθέτηση. Δεν θα κάνω ερωτήσεις δηλαδή. Ας πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η τηλεθέρμανση είναι περιζήτητη στον κόσμο και όλοι οι συμπολίτες θέλουν τηλεθέρμανση. Για ένα λόγο. Επειδή είναι πιο φθηνή θέρμανση και ξεσκάστε, λοιπόν, δεν έχεις να κάνεις τίποτα ούτε και με την επισκευή του Λέβητα, ούτε με τίποτα άλλο. Αυτό όμως γίνεται λόγω της φθηνής ενέργειας που παίρνουμε από τη ΔΕΗ. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η ΔΕΗ και δεν εκμεταλλευόμασταν τη λειτουργία της ΔΕΗ, τότε θα βλέπαμε πόσο βιώσιμη και πόσο περιζήτητη θα ήταν η τηλεθέρμανση. Είναι μια γενική άποψη και γι' αυτό το λόγο τηλεθέρμανση έχει η Κοζάνη, η Πτολεμαϊδα και τα Μίντεο όπου δουλεύουν οι μονάδες του ΕΛΣ. Αυτό. Γι' αυτό το λόγο η τηλεθέρμανση είναι περιζήτητη. Ερχόμαστε τώρα στην Κολοτούμπα. Καμία Κολοτούμπα, το έχω πει 2-3 φορές στο Δημοτικό Συμβουλίο, το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήμασταν αντιπολίτευση, η θέση μας για τη βιομάζα ήταν επιφυλακτική, λόγω της τιμής της θέρμανσης που θα προκύψει σε μια κατασκευή Λέβητα δικτύου με βιομάζα και διαφωνούσαμε στο να γίνουν μελέτες προς όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Και η θέση μας ήταν να γίνει σε μία τοπική κοινότητα, να γίνει μελέτη βιωσιμότητας, να εφαρμοστεί, να φανεί στην πράξη πόσο θα συμμετέχουν οι συμπολίτες μας στα διάφορα χωριά και από εκεί και έπειτα θα το προχωρούσαμε αν αυτό ήταν εφικτό και αν είχε τη ζήτηση που έπρεπε. Άρα η θέση μας ήταν εκείνη, και η θέση μας παραμένει αυτή.
Ερχόμαστε στο θέμα της ΔΕΗ για το υφιστάμενο δίκτυο της τηλεθέρασης. Όσοι είναι γνωστό, από το 2011 βγήκε μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο ΑΕΣ Αμυντέο μπαίνει σε περιορισμένη λειτουργία. Σήμερα συγκεκριμένα έμαθα ότι θα μας στείλει η ΔΕΗ έγγραφο όπου θα λέει θα λειτουργεί η τηλεθέρμανση, η μονάδες δηλαδή, από τον Οκτώβριο και θα κλείνουν 15 Απριλίου. Και θα πρέπει αυτό τώρα εμείς να το χειριστούμε, να το κυνηγήσουμε, ώστε να γίνει μέχρι τις 15 Μαΐου. Σε αυτό το θέμα που είναι το πιο σοβαρό θέμα της ΔΕΤΕΠΑ, δεν βρήκαμε τίποτα απολύτως. Δεν βρήκαμε καμιά ενέργεια, δεν βρήκαμε καμιά ετοιμότητα, ώστε σε περίπτωση που κλείσει με το έτσι θέλω ο ΑΕΣ Αμυντέο, να έχουμε μια λύση. Διότι έκλεισε ο ΑΕΣ Αμυντέο, τέλος. Πάνω σε αυτό το τομέα, αφού αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, βρήκαμε λοιπόν... Εσείς τι να αναλάβετε εδώ, ορίστε και πριν 3 χρόνια. Μην διακόπτε, μόλις λοιπόν βρήκαμε με το Ιντερνετ ένα πρόγραμμα, όπου είχε μια μελέτη για ένα λέπιτα με βιομάζα γύρω στις 28.000, αν θυμάμαι καλά. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη 2 φορές, τη μετατρέψαμε. Μετατρέψαμε τα υποέργα, κάναμε το υποέργο αυτό 94.000 και ευρώ και δώσαμε και κάναμε διαγωνισμό ώστε να βγει μια μελέτη για έναν λέβητα εφεδρικό σε περίπτωση που κλείσει ο ΑΕΣ. Και μάλιστα δώσαμε και μια κατεύθυνση, διότι με σκέτη βιομάζα η τιμή ανεβαίνει πάρα πολύ, να μπορεί να κάνει μεικτή καύση με λιγνίτη και βιομάζα, ώστε με σύμφωνα με τον νόμο, με τον, αν επιτρέπεται το ποσοστό του λιγνίτη, σε τι ποσοστό επιτρέπεται, για να κάνουμε αυτό το λεβίτα. Αυτή η μελέτη θα είναι έτοιμη τον Ιούνιο του 2016 και από εκεί και έπειτα, αν μπορέσουμε να το εντάξουμε, θα το εντάξουμε. Άρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ΔΕΗ και η τηλεθέρμανση επιβιώνει επειδή είναι η ΔΕΗ. Το τι θα κάνουμε τώρα για αυτό που δεν κάναμε κολοτούμπα και αυτό τη θέση μας που είχαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο τεχνικό πρόβλημα της ΔΕΤΕΠΑ του 2016, βάλαμε να κάνουμε μια μελέτη βιωσιμότητας, όχι τοπογραφική μελέτη, μια μελέτη βιωσιμότητας για να δούμε πώς θα το ξεκινήσουμε δοκιμαστικά σε ένα δημοτικό διαμέρισμα. Έρχομαι τώρα στο συνέδριο. Συνέδριο. Επί Δημάρχου Ιωσιφίδη έγιναν 2 συνέδρια. Συμμετείχαμε, εγώ τουλάχιστον μαζί με τον Δήμαρχο συμμετείχαμε και στα 2. Είδαμε τους Γερμανούς Δημάρχους να μας ενημερώνουν για τους λέβηδες με βιομάζα και συμμετείχαμε τέλος πάντων. Εμείς κάναμε ένα συνέδριο. Πήρατε πρόσκληση όλοι. Δεν ήρθε ένας από την αντιπολίτευση στο συνέδριο να δει, έστω να δει στην αρχή, στην έναρξη, να ακούσει ή στο τέλος να δει τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Να δει τη ρεαλιστική προσέγγιση της βιομάζας. Τεχνικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνεται. Γίνεται. Το πόσο βιώσιμο και το πόσο επιτρεπτό είναι θα φανεί. Γι' αυτό και στο συνέδριο πιάσαμε και το θέμα μεικτής καύσης. Τα αποτελέσματα φυσικά του συνεδρίου είναι ότι μπορεί να γίνει τηλεθέρμανση με βιομάζα αρκεί να μπορεί να είναι βιωσιμότητα, να υπάρχει βιωσιμότητα και να υπάρχει ζήτηση των συμπολιτών μας. Και είπα προηγούμενα η ζήτηση των συμπολιτών μας πώς θα είναι. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε τι ζήτηση θα υπάρχει αν είναι με σκέτη βιομάζα. Σε γενικές γραμμές αυτά ήθελα να πω. Αλλά είμαι υποχρεωμένος επίσης να πω ότι ξεκινήσαμε την πρώτη συνεδρίαση του 2016 με απευθείας, πώς λένε, απευθείας ανάθεση, με απευθείας επιθετική πολιτική. Όχι πολιτική για συνεργασία και το 2016 να γίνουν περισσότερα από ό,τι έγινε το 2015. Ευχαριστώ πολύ.
τρεις ώρες διοικούνται από ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, αλλά και τον αριθμό των μελών τον καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ορίζει και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Ορίστηκε ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, με τον κύριο Θεοδωρίδης ήταν πρόεδρος, παραιτήθηκε στη συνέχεια, δεν ξέρω αν ήσασταν στις συνεδρίες ή δεν ήσασταν, αυτό δεν λέει τίποτα, νόμιμα έγινε η κατάσταση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και τις αντιμνηστίες τις ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι λέει ο κώδικας εδώ που αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να ανατρέξετε στο αντίστοιχο άρθρο να τα βρείτε. Ορίστε κύριε Θεοδωρίδη, απαντήστε παρακαλώ συνολικά. Πρόεδρε, ο κύριος Παπαχρήστου, τον καταδιώκει φαίνεται αυτό το σύνδρομο των παχυλών αμοιβών, τις οποίες ελάβανε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ. Χίλια, και θα έρθει η στιγμή που θα δοθεί και στη δημοσιότητα, 1.756 ευρώ καθαρά ξεκίνησε να παίρνει τόσο το 2011 όσο και σχεδόν σε όλο το μέρος του 2012, από το 2011 και το 2012. Αντί να μας μιλήσει για αυτά, προσπαθεί να πατσίσει τα πράγματα, ότι είναι κι άλλοι που αμείβονται, δεν ήταν μόνο αυτός που αμείβονταν. Ξεχνάει όμως ότι η ΔΕΤΕΠΑ ξόδεψε για αυτόν 40.329 ευρώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μια παρουσία η οποία μόνο μεγάλα λόγια είχε, παχυλά λόγια, και δεν πέτυχε απολύτως τίποτα. Από το 2010, όπως είπε, το 2000, τέλος του 2010, αρχές του 2011, ξεκίνησε όλη η φιλολογία και η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για το θέμα της λειτουργίας ή όχι των μονάδων του αμοιβαίου. Από τότε γνωρίζαμε ότι αρχές του 2016, 17.500 ώρες λειτουργίας θα έχουν οι δύο αυτές μονάδες ως μία καμινάδα, γιατί έχουν μία καμινάδα, και αυτό δεν θα μεταβληθεί αν δεν γίνουμε επενδύσεις αντιορρύπασης. Αντί να κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο, να διεκδικήσουμε να γίνουν επενδύσεις αντιορρύπασης, απέναντίας κοιτούσαμε κατά την παρουσία εδώ του κ. Ιωσήφιδη και του κ. Παπαχρήστου στα δρόμενα εδώ του Δήμου μας, πώς και πώς θα επιδιώξουμε να ιδιωτικοποιηθούν αυτές οι μονάδες. Με μια τέτοια αμοιβή και παρόλα αυτά ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε γιατί και πώς ορίστηκε και αν έχει το δικαίωμα και αν είναι ικανός κάποιος να διοικήσει το ξινό νερό. Πολύ σωστά λέει όμως ο λαός ότι λαγός τη θέρη βούναγε, κακό της κεφαλής του κ. Παπαχρήστου. Δεν μπορείς να αποτινάξεις από πάνω σου τίποτε από όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει. Και είναι γνωστός και ο βίος και η πολιτεία σου και η παρουσία σου ως στελέχους υποτιθέμενου στα δρόμενα της Δημοτικής Επιχείρησης της ΔΕΤΕΠΑ. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη να σου απαντήσω σε τίποτε άλλο. Κυρία Περάνη, συγχαίρετε λίγο τους παιδικούς σταθμούς. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να με διακόψεις. Φτάνει στον ύπνο σου παντού παρανομίες. Παντού παρανομίες. Εισαγγελέας έχεις γίνει. Παντού παρανομίες. Παντού παρανομίες βλέπεις. Εισαγγελέας έχεις γίνει. Μάθε να ακούς. Μάθε να ακούς. Μάθε να ακούς. Κρύβεται μονίμως. Τι να το κάνω. Μπράβο σε εσένα ότι δεν κρύβεσαι. Μάθε να ακούς. Έχετε μάθει την οδό. Έχετε μάθει την οδό. Ακολουθήστε την. Έχετε, ξέρετε τη διαδικασία. Έχετε μάθει. Έχετε μάθει πολύ καλά τη διαδικασία. Κοιτάξτε τι κάνατε εσείς και αφήστε όλους τους άλλους. Κυρία Περάνη, ό,τι έχει σχέση με τους παιδικούς σταθμούς, το σχέδιο με τον Υπηρεοδοπείο. Για τους παιδικούς σταθμούς, ποτέ εδώ μέσα δεν είπαμε ότι θα λειτουργήσουν φέτος οι δύο παιδικοί σταθμοί. Το νοικιαγωγείο θα λειτουργήσει σήμερα. Ενεχειριάστηκε στην τεχνική υπηρεσία το πιστοποιητικό ενεργειακής κατάταξης και η θεωρημένη άδεια του νοικιαγωγείου, όχι του νοικιαγωγείου, έτσι. Και αυτό θα επιδιώξουμε φέτος να ξεκινήσει να λειτουργεί, να γίνει μετακόμιση του και μεταφορά των μαθητών όσο γίνεται πιο σύντομα. Επομένως έχουν λύσει αυτά τα θέματα των ενεργειακών ελέγχων και θεωρήθηκε και η άδεια για να πάει στη ΔΕΗ πλέον, να γίνουν τα σχέδια τα ηλεκτρολογικά, να πάει στη ΔΕΗ και να συνδεθεί το νοικιαγωγείο με το ρεύμα, το αναγκαίο ρεύμα. Ό,τι έχει σχέση με τα δέσποτα,
ξέρετε ότι και παρακολουθείτε ότι έχουν διαθέσει πιο πολλές πιστώσεις για τα δέσποτα από ό,τι διαθέσαμε για το κοινωνικό πατοπολείο. Το λέω συνέχεια γιατί με ενοχλεί, πράγματι με ενοχλεί. Δυστυχώς πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε ακόμη να ελέγξουμε ούτε τη μετακίνησή τους γιατί να μετακινούν από μια περιοχή σε άλλη, αλλά ούτε και να μπορέσουμε να το βάλουμε σε μια έτσι γραμμή. Περιμένουμε μετά την άδεια που εκδόθηκε λειτουργίας του καταφυγείου να χρηματοδοτηθούμε από την πολιτεία κάτι που έχουν υποσχεθεί. Θέλω να πιστεύω ότι με εκείνη τη χρηματοδότηση θα γίνει πάλι μια παρέμβαση δυναμική. Έχουν στηρωθεί, έχουν εμβολιαστεί γύρω στα 60, κύριε Πρεκτή, γύρω στα 60 είναι 80 σκυλιά. Προσπαθούμε με αυτή τη μέθοδο σιγά σιγά όσο μπορούμε να μειώσουμε την παρουσία τους αλλά και την επιθετικότητά τους. Ό,τι έχει σχέση με τις λακκούβες, νομίζω ότι στο Φιλότα έχουν αποκατασταθεί όλα αυτά που είχαν σχέση με την τηλεδεύμανση, αν αναφέρεστε για το Φιλότα. Κάποια τμήματα από δικές μας εργασίες αποκατάστασης λαβών στα δίκτυα έγκρευσης και αποχέτευσης, δυστυχώς δεν πρόλαβε ο εργολάβος να τα αποκαταστήσει. Μόλις βελτιωθεί ο καιρός, θα ξαναμιλήσει από το Φιλότα και από το Αμύνδο. Στο Φιλότα και στο Αμύνδο δεν έχουμε κάνει παρεμβάσεις, έχουν μείνει τελευταία. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια έτσι λίγο επιφανειακή κατάσταση. Στο Δήμο Φιλότα δεν υπάρχει πρόθεση και ούτε φυσικά θα γίνει οριστική ασφαλτόστρωση ή μεγάλου μεγέθους. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός, ευελπιστούμε μέσα στο 2016, να ξεκινήσουμε να κατασκευάζουμε τα δίκτυα των υπονόμων και τους βιολογικούς της Δημοτικής Ενότητας του Φιλότα. Αν επομένως ξεκινήσουν όλα αυτά, θα είναι άστοχο να ξοδέψουμε οποιαδήποτε χρήματα γιατί από πίσω αμέσως θα σκαθεί. Κύριε Ιωσήφιδη, θέλετε να μην θυμάστε τις θέσεις και τις απόψεις μας. Είμαστε ξεκάθαροι σε εκείνη τη μεγαλομανία που σας είχε πιάσει ότι στις 26 κοινότητες θα κάνετε τη τηλεθερμάση με βιομάζα. Ήταν ξεκάθαρη και σαφέστατη η στάση μας και η θέση μας πάντα. Και εξακολουθούμε και αυτήν τη στιγμή να έχουμε την ίδια άποψη και την ίδια θέση. Η βιομάζα είναι μία ανάγκη για εμάς. Αν θα καταλήξουμε να θερμάνουμε οποιοδήποτε τμήμα υφιστάμενου δικτύου ή ενός νέου δικτύου με βιομάζα. Ο συνδυασμένος κύκλος, η συνδυασμένη καύση της βιομάζας θα φέρει την τηλεθέρμανση από 45 ευρώ που είναι η μεγαβατόρια θερμική, θα πλησιάσει τα 90 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη ζήτηση και ποιες θα είναι οι προθέσεις των πολιτών και των καταναλωτών σε μια τηλεθέρμανση η οποία θα πουλάει περίπου κοντά στο πετρέλαιο την μεγαβατόρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα γίνει. Είμαστε ξεκάθαροι πάντοτε και λέγαμε ότι ως εγχείρημα το βλέπουμε, αλλά το βλέπουμε με ένα ορισμένο μέγεθος και σε μια ορισμένη κλίμακα. Είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε υπομονοτεχνικές μελέτες για να δούμε κατά πόσο μπορεί αυτό να εφαρμοστεί και σε ποια κοινότητα είναι δυνατό να γίνει αυτό. Και όπως σας απάντησε ο πρόεδρος της ΔΕΤΕΠΑ, ήδη και στο δημοτικό προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά και στον προϋπολογισμό της ΔΕΤΕΠΑ, έχουμε βάλει ένα αντίστοιχο δίλη, με βάση το οποίο θα επιλέξουμε μία κοινότητα και σε αυτήν θα πάμε να συντάξουμε μία μελέτη βιωσιμότητας και αποδοτικότητας. Τι σχέση έχει αυτό με τις 11-12 μελέτες τοπογραφικές αποτυπώσεις επί της ουσίας, γιατί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση μιας εγκατάστασης βιομάζας δεν είναι τοπογραφική αποτύπωση του σταθμού, που θα γίνει ο σταθμός. Έχει πολύ πιο πολλά και πιο σοβαρά θέματα να μελετήσει μία τέτοια προσέγγιση και αυτό θα γίνει από εμάς με περισσή διάθεση αλλά και με περισσή σκέψη και όχι να προσπαθήσουμε μέσα από αυτό να εξαπατήσουμε και να ξεγελάσουμε τους συνδημότες και τους συμπολίτες μας. Ό,τι έχει σχέση με τα συμπεράσματα, δυστυχώς είσαστε απόν και είστε απόν από όλα τα δρόμενα του Δήμου. Απουσιάζεται από τα πάντα και από εδώ πώς έρχεστε εδώ μέσα να εκφέρετε άποψη για ένα συνέδριο στο οποίο δεν πατήσατε, για το στο οποίο δεν ακούσατε απολύτως τίποτε. Δεν ακούσατε καμία από τις απόψεις που υποστηρίχθηκαν εκεί μέσα και υποστηρίχθηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Ούτε είχαμε ως μοναδικό αντικείμενο τη θέρμανση με βιομάζα, έγιναν προσεγγίσεις πολλές ακόμη. Και έρχεστε εδώ να μας ψέξετε γιατί. Γιατί κάναμε ένα συνέδριο, το οποίο εμείς αποκομίζουμε τα συμπεράσματά του.
και να σας υπενθυμίσω ότι πήγαμε και στην Αυστρία και είδαμε και εκεί πώς λειτουργεί σε μια περιοχή που το ξύλο, το wood chips είναι πλεονάζει, πώς λειτουργεί μια κατάσταση τηλεθέρωμα στην βιομάζα και τι κόστος έχει για τον τελικό καταναλωτή. Και προβληματιζόμαστε, εξακολουθούμε να προβληματιζόμαστε. Παρ' όλα αυτά δεν εγκαταλείπουμε ούτε την ιδέα να ξεκινήσουμε να κάνουμε σε έναν νητισμό τηλεθέρμανση με βιομάζα, να δούμε τα αποτελέσματά του και από εκεί και πέρα παράλληλα να ετοιμαζόμαστε και για άλλες επενδύσεις, να ετοιμαζόμαστε για άλλες επεκτάσεις. Σε εμάς όμως το ουσιαστικό μέλημα νομίζω σε αυτή τη φάση είναι πώς θα υποκαταστήσουμε την τυχαία απομόνωση των δύο μονάδων του ΑΕΣ Ανηλαίου Φιλότητα. Αν αυτές οι μονάδες σταματήσουν να λειτουργούν, τι θα κάνουμε σε ένα δίκτυο 8-9-10 χιλιάδων κατοίκων, σε ένα αναπτυγμένο δίκτυο όπου θα έχουν ήδη γίνει τεράστιες επενδύσεις. Αυτό είναι το μέλημά μας, αυτό είναι που παρακολουθούμε κάθε μέρα και αυτό προσπαθούμε στο βαθμό που μπορούμε να παρέχουμε να το λύσουμε. Ό,τι έχει σχέση με το ξινό, πάλι έρχεστε εδώ και μιλάτε για την παρουσία σας στο Διοικητικό Συμβούλιο Υιών. Σας παρακαλούσα εδώ μέσα όταν συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσετε πρόσωπο και δεν θέλατε. Από εκεί και πέρα κάνατε ανακοπή, τη χάσατε. Κάνατε ασφαλιστικά μέτρα, τα χάσατε. Πήγατε σε τακτική δικάσιμο, χάσατε και την τακτική δικάσιμο. Και αντί να σκεφτείτε ότι απέχετε ενώ σας παρακαλούσαμε να είστε με τον εκπρόσωπό σας στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντί να σκεφτείτε τι κάνατε, έρχεστε εδώ να επιτεθείτε. Γιατί? Γιατί εμείς είπαμε ότι στη μέση πλέον της θητείας, μετά από ένα έτος, και βέβαια η παρουσία σας δεν έχει νόημα. Και βέβαια η παρουσία σας δεν έχει νόημα. Εξάλλου δίνετε και από εδώ την πρόθεσή σας και τη διάθεσή σας να συνεργαστείτε για να πάει ο Δήμος μπροστά. Μόνο κολλήματα κοιτάτε να δημιουργείτε με ψεύδι και με ό,τι άλλο σας κατέβει, φτάνει να μην κάνουμε ένα βήμα σωστό. Ούτε πατήσατε στο συνέδριο. Δεν ήρθατε, δεν πατήσατε. Σε μία συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν έρχεστε. Και έχετε από πάνω και την απέτηση να έχετε και άποψη επί των θεμάτων. Όχι, έχει σχέση με τις μελέτες που κάνατε. Θεωρούσαμε ότι ήταν σε παιγμός, γι' αυτό και σταματήσαμε. 13 μελέτες. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ούτε χρηματοδότησης ούτε υλοποίησης, αλλά κατευθείαν τα στέλνανε τον Δήμο να πάει να βουλιάξει στα απόνερα αυτών των απόψεων. Κυρία Γιαννουτσοπούλου, δεν ξέρω τι τίτλους σπουδών πρέπει να έχει κάποιος που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξινού Νερού για να μπορέσει να αναλάβει πρόεδρος σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ. Εσείς βάλατε το δίλημα και το ερώτημα και ρωτάω, εσείς θεωρείτε ότι θα ήσασταν ικανοί να μπορέσετε να διευθύνετε το Διοικητικό Συμβούλιο? Μην απαντάτε σε αυτό. Εγώ θα απαντήσω όπως εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό. Θα απαντήσω όπως εγώ. Εγώ θεωρώ ότι θα ήσασταν ικανοί. Τους ίδιους τίτλους που δεν εκτιμάω ότι έχει ο κύριος Στασόπουλος με εσάς. Και εκείνος πιστεύω ότι είναι ικανός και το αποδεικνύει με την καθημερινή παρουσία του στο εργοστάσιο, με την λειτουργία του και με τη στάση του σε ένα εργοστάσιο και σε μια μονάδα που την έχει πονέσει από παιδί και αγωνίζεται και αγωνιζόταν εδώ και μια 20ετία να σωθεί και σώθηκε. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι και πολύ σωστή ήταν η επιλογή του και πολύ σωστός είναι και ο τρόπος της αμοιβής. 670-680 ευρώ καθαρά παίρνει στο χέρι. Αν είναι 1180 ή 1280, αν είναι 1180 ή 1280, για μένα είναι το τελευταίο. Είναι το ελάχιστο του τιμήματος που μπορεί και καθορίζεται από τον νόμο ως αμοιβή ενός Προέδρου εκείνου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Κόλκα, κανείς δεν σας εμπόδισε αν θέλατε να πάτε στην ΚΕΔΕ να πάτε και αν θέλατε να το βάλετε και αν θέλατε να το βάλετε θέμα στο Διοικητικό, να τελειώσω λίγο, και αν θέλατε να το βάλετε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα αποφασίζαμε να πάτε αν θέλατε. Έτσι μπορούσαμε ως Δήμος να πάρουμε τις καπάνες και να πάτε. Και αν νομίζετε ότι προλαβαίνετε και δεν το να πάτε, να μπει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι διακόπτεται. Μην διακόπτεται. Δεν θέλει συνήγορο. Τι θέλει, δεν ακούει ο άνθρωπος. Να σου πει βάλατε ένα ερώτημα για τις προϋποθέσεις για μόνιμης κατοικίας. Καθορίζονται από τον νόμο. Και
είναι ξεκάθαρα και απόλυτα. Πού ζει κάποιος, πού κοιμάται και πού κινείται το κέντρο των επαγγελματικών και ιδιωτικών του δραστηριοτήτων. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Υπάρχουν όμως, υπάρχουν διατάξεις, ναι. Είναι δυνατόν να μεταλληλεπορείτε τρεις μέρες υπάρχουν, και μια υπάρχουν διατάξεις. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά εδώ. Ούτε προσωπικά μου το θέλω. Δεν θέλω να το βάλω. Δεν θέλω να το βάλω προσωπικά το θέμα. Δεν θέλω να το βάλω προσωπικά το θέμα. Καλά κάνει το χωριό να το αντιμετωπίζει. Το αντιμετωπίζουμε. Το χωριό τι σε νοιάζει τι κάνει το χωριό. Όποιο το αντιμετωπίζει το λύνει το θέμα. Ο καθένα αντιμετωπίζει το θέμα. Ο καθένα αντιμετωπίζει το θέμα. Μα εδώ είναι προσωπικό θέμα. Δεν είναι θέμα γενικό, δεν βάζει ένα γενικό τώρα θέμα. Είναι προσωπικό, ρε. Έχομαι να κάνω, υποβάλω μια έξι για να πάρω μια βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και με ταλαιπωρείτε τρεις μέρες και θέλω να είμαι υποχρεωμένο στο μάκι ή στο κουμπάρο. Δεν θα πω στον πειρασμό να σου απαντήσω. Δεν θα πω στον πειρασμό να σου απαντήσω. Ούτε και εγώ δήμαρχε, δεν ασχολούμαι με τέτοια. Δεν θα πω στον πειρασμό να σου απαντήσω. Σύμβε Ζακαρίδη, είπαμε ότι εκεί θα πάει το νηπιαγωγείο. Έτσι, οι παιδικοί σταθμοί δεν θα λειτουργήσουν. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα στελέχωσής τους και με προσωπικό και με δασκάλες και με εκπαιδευτικούς αλλά και με βοηθητικό προσωπικό. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον για φέτο θεωρούμε ότι τα παιδιά εκεί που συγκεντρώνονται, εκεί που πάνε είναι τακτοποιημένα, είναι όσα πρέπει να είναι και δεν σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε εκεί να κάνουμε κάποια οποιαδήποτε κίνηση να ανοίξει οποιοδήποτε παιδικό σταθμό. Το νηπιαγωγείο όμως θα ανοίξει. Το νηπιαγωγείο όμως θα ανοίξει. Το Δεκέμβριο. Ναι, αλλά είχαμε φλέξει με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, όπως είπαμε. Σας λέω ότι σήμερα έφτασε η άδεια στην τεχνική υπηρεσία, θεωρημένη, για να πάμε να ζητήσουμε παιδί να μας συνδέσει το ρεύμα και από εκεί και πέρα θέλει μια καταπληκτική γενική, μια θέρμανση για να μην μπουν τα παιδιά σε ένα σχολείο που η μάζα του δεν έχει ζεσταθεί και η μεταφορά του εξοπλισμού του νηπιαγωγείου. Το νηπιαγωγείο θα ανοίξει φέτο. Αυτά ήταν να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κατέλαβε να δημιουργεί βιβλιοθήκες σε απομονωμένες κοινότητες αλλά και κοινότητες ζωντανές με κάποιο πληθυσμό, με κάποια παιδιά. Αυτοί οι δημοσιογράφοι κατάγονται και έχουν την έδρα τους στη Θεσσαλονίκη. Σε συνεργασία με το ΙΚΕΑ και μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου και παραχώρηση της αντίστοιχης αίθουσας των αντίστοιχων αιθουσών, γιατί δύο αίθουσες είναι, θα έρθει το ΙΚΕΑ, θα στήσει τα ντουλάπια, τις ντουλάπες, τις βιβλιοθήκες. Και θα έρθουν οι δημοσιογράφοι και θα τοποθετήσουν τα βιβλία σε αυτές τις βιβλιοθήκες, οι οποίες θα γίνουν από το ΙΚΕΑ. Όλα αυτά γίνονται μέσα από μια διαδικασία πυροβολής των εταιριών των μεγάλων, αλλά θα γίνει μια πολύ καλή βιβλιοθήκη με σύγχρονα βιβλία, επίκαιρα βιβλία, στο Δημοτικό Σχολείο του Βαβικού. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, πολύ καλό. Εμείς στην ουσία μια δεξίωση θα τους κάνουμε να τους θυμίσουμε. Υπάρχει ο σύλλογος σε επαφή με αυτές τις... Ναι, ναι, ο σύλλογος. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων με κάποιο τρόπο, με ένα μηχανισμό, βρέθηκαν, συμφωνήσαμε, συνενέσαμε, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις και το Σάββατο στις 30 του μήνα θα μπουν τα βιβλία στις θέσεις τους, σε θέσεις που και βιβλιοθήκες που θα πάει το ίδιο το ΙΚΕ. Εγώ δεν είμαι κατά. Απλώς ξαφνιάζομαι γιατί σε ένα χωριό δύο βιβλιοθήκες θα είναι δυσλειτουργητές, δεν θα είναι. Δεν θα μπορείς να τους εξυπηρετείς να στείλεις ένα άτομο. Είναι πολύ διαφορετικό το ένα από τα άλλα. Η βιβλιοθήκη αυτή είναι σχολική,